Γιώργο, ξεκινάμε με σένα. Γεια σου, Σέβη. Γεια σας. Εντάξει, είναι φανερή η αναφορά σε μια πολύ γνωστή κούκλα. Κακά τα ψέματα. Η αλήθεια είναι ότι εμένα δεν μου χτυπάει το γεγονός ότι επέλεξες να κάνεις κάτι τέτοιο, όπου έχει και μια πρωτοτυπία, πρόσεξε, ως concept από το γεγονός, δηλαδή θα το πάρουμε από το γεγονός ότι εσύ πλέον έχεις φτάσει σε ένα επίπεδο όπου κάποια εταιρεία έχει επιλέξει να σε ορίσει ως ένα main theme παιχνιδιών για τα νέα παιδιά. Πάνω λοιπόν σε αυτό το κομμάτι, εγώ θα ήθελα στυλιστικά να δω μία άλλη πρόταση. Γιατί αυτό που φοράς στυλιστικά δεν έχει κάποια ιδιαίτερη πρόταση. Για παράδειγμα, θα μπορούσες να βάλεις μία ολόσωμη φόρμα. Ολόσωμη φόρμα είναι αυτή. Ναι, περίμενε. Ολόσωμη φόρμα όμως, ε. Ολόσωμη φόρμα, μέχρι εδώ. Α, ολόσωμη δέρμα. Να μην φαίνεται τόσο δέρμα, όχι κλειστή. Ανοιχτό το στέρνο, ανοιχτό το μπούστο. Αλλά να είναι μια φόρμα τύπου 70's. Πώς ήταν στην disco αυτά που λέμε ολόσωμες φόρμες. Ναι. Τα μαλλιά σου και εγώ ιδανικά θα τα ήθελα να είναι στο φυσικό τους χρώμα. Για ένα και μόνο λόγο, άκου λίγο να δεις. Καταλαβαίνω την ανάγκη σου και την... ρε παιδί μου, και όλο αυτό το οποίο κάνεις με τις περούκες. Η κύρια κούκλα θα έπρεπε να είναι η πραγματική Σέβη. Πώς θα ακούς αυτό? Ως κούκλα. Σέβομαι την άποψή σας, αλλά εντάξει, εγώ με φαντάστηκα, έτσι με φαντάστηκα. Ευχαριστώ. Έλενα. Σέβη μου, το fitting αυτό πότε το έχεις κάνει στο ρούχο? Ποιο κομμάτι μιλάτε, το φιόγκο? Όχι, το φιόγκο δεν είναι fitting. Ο φιόγκος είναι αξεσουάρ που τον έβαλες από πάνω. Το έφτιαξα αυτό. Ναι, όχι. Το κολάν, η φόρμα αυτή, δεν ξέρω, είναι κολάν και... Είναι ολόσωμη φόρμα. Ωραία. Σου είναι πάρα είναι πολύ... μεγάλη. Είναι μεγάλη, όχι πάρα πολύ. Ίσως έχω δυνατήσει λίγο. Αυτό όλο ποτέ έκανε το fitting. Είναι δική όχι, σου. Είναι, αυτό το κομμάτι το είχα. Είναι ωραία, δικό το κομμάτι αυτό σου είναι μεγάλο πια. Μου είναι μεγάλο πια. Σου είναι μεγάλο. Τώρα, αυτό που έχει στην μέση είναι εκεί που πιάνει ο φιόγκος. Ναι, ναι, ναι. Το από κάτω η φάσα τι είναι? Το γύρισα εγώ για να, είναι, να φαίνεται σαν φουστάκι που ήθελα να είναι και να. Πάρε λίγο το χαρτόνι. Συγγνώμη. Ναι. Το ήθελα να φαίνεται σαν. Σαν φουστάκι από κάτω, βινίλ, και να φεύγει ο φιόγκος η ουρά του από πίσω. Ήθελα, δεν ήθελα να είναι τελείως, ας πούμε, γυμνό μπροστά. Ναι, όμως να θα έπρεπε μαζί με τη ζώνη να γίνει μια κατασκευή. Να είναι όλο, να είναι όλο ενιαίο. Γιατί αυτό είναι σαν να υπάρχει κάτι άσχετο. Ναι. Λοιπόν, και τα γάντια επίσης είναι μεγάλα. Δηλαδή, πώς πω, είναι όλα... Είναι το βινίλ, επειδή και αυτά τα έφτιαξα μαζί με το φιόγκο. Ναι, βρε αγάπη μου, απλά μια κούκλα που λέμε τώρα ότι εσύ είσαι μια κούκλα. Πρέπει όλα να είναι πάνω της σουρμεζούρ, πώς να το άψογα. Πω. Άψογα, τέλεια. Τώρα, και αυτό σου. Έκοψες λίγο κάτι και έβαλες εδώ στο λαιμό. Είναι βινίλ επίσης. Βινίλ. Από το κομμάτι αυτό που φτιάξεις τα υπόλοιπα. Σου είναι όλα μεγάλα. Αντιλαμβάνομαι το θες να είσαι μια κούκλα. Και όλες οι γυναίκες μπορεί να θέλουμε κάποια στιγμή να είμαστε έτσι. Απλά δεν το πήγε σωστά. Και τώρα να σου πω πως θα ήθελα να σε δω. Θα σου χαλάσω τη φαντασίωση ότι είσαι μια κούκλα. Μη μου τη χαλάτε, αφήστε το. Οπότε θα το αφήσω. Οπότε πάμε σε ένα Στέλιο τώρα. Oh. Κοίτα, τουλάχιστον έβαψε τη ρίζα τη περούκα. Είναι άλλη αυτή, είναι έτοιμη. Α, είναι έτοιμη. Δεν έβαψα καμία περούκα. Σιγά μην έβαφε την περούκα. Σιγά μην έβαφα περούκα. Είναι καλύτερη από τις άλλες και να σου πω είναι η μόνη συνθήκη, ας πούμε, που μου αρέσει μια περούκα. Γιατί φαίνεται ψεύτικη όπως είναι κούκλες. Τώρα το υπόλοιπο, θα ήμουν μεγάλος ψεύτης, ας σου έλεγα ότι μου αρέσει έστω και 0.5%. Δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν μου αρέσει καθόλου γιατί δεν είσαι εσύ καθόλου, δεν είναι η Σέβη κούκλα και δεν είναι καν ένα ωραίο outfit. Δηλαδή, αν ήθελες να ντυθείς μία κούκλα της απόκριες, it's okay. Mm-hmm. Ξέρεις, λίγο φτηνά υλικά, λίγο ένα fit μέτριο, κάτι που να θυμίζει κάτι συγκεκριμένο. Για το Halloween θα ήμουν τέλεια. Δηλαδή, λίγο για την πλάκα, κατάλαβες. Δηλαδή, δεν έχει καμία επαφή με μόδα αυτή η εικόνα. Ούτε και αν ήσουν κούκλα, εσύ θα ήσουν έτσι. Δηλαδή, που είναι η γυναικάρα που είχαμε στο προηγούμενο καλά, που χόρευε τα ταγκό και τα τέτοια και έγινε χαμός. Δηλαδή, αν η Σέβη θα ήταν κούκλα, νομίζω έχουμε όλη την ίδια άποψη. Γι' αυτό εκτός από σένα. Αν η Σέβη ήταν κούκλα, δεν θα ήταν έτσι. Για το προπ και την ενέργεια που έβαλες αυτό. Εντάξει, πάλι καλά να λέμε. Καλή επιτυχία σου, εύχομαι, Σέβη, μπορείς να επιστρέψεις. Τώρα τον έφτιαξες.